Και τι περιμένουμε κάθε Παρασκευή πρωί, βεβαίως την πιο γλυκιά καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη μας και ακόμη πιο πάνω, από τον Πάπα Χρήστο μας βεβαίως. Πάπα Χρήστο μου. Καλημέρα, καλημέρα, Ελπίδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα σε όλους και είμαστε υπέροχα. Καλημέρα. Καλημέρα και στους δύο σας. Έχεις παρέα σήμερα, Παπα Χρήστο μου. Σήμερα, σήμερα είμαστε με παρέα. Ο Νικολάκης, Νίκος Δημητριάδης, καθηγητής θρησκεολογίας στο Αμερικάνικο Κολέγιο, αλλά και ένας υπέροχος μουσικός με τραγούδια σύγχρονα και παλιά σε όλο τον κόσμο. Αλήθεια! Έχει κάνει και ένα, και έχει κάνει, άκου, Ελπιδάκη μου, και ένα project διεθνές, το Smile, στο χαμόγελο. Μπράβο. Γίνεσαι σε όλο τον κόσμο και μαζεύει τα βουνάκια του χαμόγελο. Τι ωραίο. Από όλα τα κόσμο, Ανατολή, Δύση, Βορρά και Νότο. Τι ωραίο αυτό, πραγματικά. Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Καλή σας μέρα. Η αλήθεια είναι ότι τον βλέπω όσο πολύ τακτικά στην εκπομπή σας και να διασφαλίσει ότι δεν θα τον πάρει. Τον θέλουμε. Έλα όμως που τον θέλουμε κι εμείς. Έλα όμως. να μοιραστούμε λίγο καιρό εσείς, λίγο εμείς. Για να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Πολύ ευχαριστώ. Ο Μαρτίσος σήμερα είναι τόσο μεγάλη η καρδιά που νομίζω ότι δεν θα παρέλει το όχος από ό,τι το χωράει. Έτσι ακριβώς. Νομίζω η καρδιά του χωράει όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο όμως. Εγώ απλά να αυτό το πρώτο καλημέρα να σας γνωρίσω. Καθημερινότητα σε ένα άνθρωπο που καλύψει κόσμο γενικότερα και λέει «Α, έλεγε ένα καφέ». Και ξαφνικά να βρίσκεσαι και όλα στην ζωή, την πανέμορφη. Όμως, πραγματικά είναι πάρα πολύ καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Ελπιδάκη, σήμερα θα συνεχίσουμε την κουβέντα που κάναμε και προχθές. Πώς οι θρησκείες μεταξύ τους δεν θα πολεμάει ο ένας τον άλλο. Φτάνουν οι πόλεμοι, φτάνουν οι διαφορές, φτάνει η μαυτίλα, φτάνει το δηλητήριο ο ένας τον άλλο. Και ο Νίκος κάνει ένα πρόγραμμα το οποίο η ασφάλεια που πρέπει να νιώθουν όλοι στους χώρους τα τρία. Μπήκα σε αυτό το πρόγραμμα και ενθουσιάστηκα διότι είδα να στείλει παγκόσμια κοινότητα με θέματα τα οποία να μας φέρουν πιο κοντά, να μας φέρουν χωρίς αντιπαραθέσεις. Ο καθένας πιστεύει αυτό που πιστεύει και εμείς πρέπει να το αγαπάμε και να το πάμε. Αν δείχνουμε την αγάπη μας, δε, δείχνουμε και το μεγαλείο του Θεού. Όπως ο Θεός, ακόμα και πάνω, όταν τον ανέβασα και τον σκότωνα τόσο άδικα, όχι μόνο δεν πολέμησε, όχι μόνο δεν έστειλε κατάρρεση, καταδίκες αυτούς που τον δίκαζαν, αλλά είπε εκείνη την παιδική φράση, «Κύριε, ενώντας στον Πατέρα, τον Πατέρα, μη στήσεις αυτού στην αμαρτία τάρτη, να μην τους βάλεις αυτό το κακό που κάνουν σήμερα, μην τους το βάλεις πάνω τους, μην τους το χρεώσεις, τόση αγάπη». Ακριβώς. Πάμε λίγο, ποιο είναι το πρόγραμμα. Ναι, το πρόγραμμα τον αυτό και μάλιστα δεν είναι καθόλου τυχαίο, πιστεύω. Υγείται ένα κέντρο το οποίο βρίσκεται στην Κύπρο. Το CSI, Center for Social Innovation. Μάλλον ταυτόχρονα είναι ακόμα ένα ιδρυτική το ΣΕΤ μαζί με μια έτσι Γερμανία, φωτογραφία. Το πω ένα κέντρο στα Πνίχη, το κέντρο οικουμενικό, ένα περιβαλλοντικό, το Μητροπολίτη. Συγγνώμη, να σας διακόψω λίγο. Να σας Παπαχρήστο μου, δεν ακούγεται τόσο καλά, διακόπτετε και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Πρέπει να με εξαιρετήσετε. Εσείς... Δεν έχω, ακούω ότι έχω λογιστεί και από την κάμερα. Ναι. Να με πάρω το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Ο Παπαχρήστος ακούγεται πάρα πολύ καλά. Ο Παπαχρήστος ακούγεται. Θα πω πιο κοντά. Λοιπόν, αυτό έλεγα. Τα προηγούμενα τα αναλάβω. Μου έχει να κάνει με την βελτίωση, μάλλον, τη ασφάλεια στον χώρο τα τρία. Πώ και πώ το είπα, Χρήστο. Είναι αδιανόητο με συνέχεια. Καθένα μπορεί να πιστεύει. Κατά το Χρήστο.
να βέβαια αυτό επιδημεί ο ίδιο, χάζεται. Με τον τρόπο του ελεύθερα. Πλέον, ο σκοπός είναι αυτό, ο σκοπός είναι να συμμετέχουν όλοι οι φορείς. Δεν είναι μόνο η εκκλησία, είναι και η θρησκευτική, η διάθεση, ο πολιτικό και το νομικό χώρο και εσείς ακόμα, είναι η συλλογική προσπάθεια. Θα μιλούσε πιο συγκεκριμένα για τον πλησίον, δεν εννοούσε τον φίλο μας ή τον πολιτό μας. Ο πλησίον στην πίστη μας είναι και ο αλλοαχή. Ο πλησίον μας είναι οι πάντες. Απ' τη μια και την άλλη, μαύρη, άσπρη, κόκκινη, κίτρινη, μπλε, όλοι είμαστε πλησίον, όλοι είμαστε αγαπημένοι. Όλοι πρέπει να αποτελούν μια οικογένεια, για όλους βρέχει ο ίδιος Θεός, για όλους βγαίνει ο ήλιος, για όλους μαζί. Δεν ξεχωρίζει ούτε ο ήλιος, ούτε η βροχή, ούτε το χιονάκι, ούτε το φαγητό μας πρέπει να μας ξεχωρίζει. Πρέπει να είμαστε το ίδιο, τι ωραία να είμαστε το ίδιο και να μην βλέπουμε εχθρικά και ο ένας τον άλλο. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι Θεός αγάπης, έτσι. Είναι Θεός αγάπης, είμαστε όλοι κάτω από την ίδια αγκαλιά. Έχω παρατηρήσει ότι αυτή η αγάπη είναι κάτι το οποίο διδάσκεται σε όλες τις πτυχές ανεξαιρέτως. Ξέρεις, Ελπίδα μου, όταν πηγαίνω στα μαθήματα του Νίτη που με καλεί πολλές φορές για να διδάξω, βλέπεις από κάτω παιδιά πραγματικά από όλη τη γη. Από όλη τη γη. 30-40 παιδιά, τα οποία είναι από όλοι. 1-2-3 από την Ασία, 1-2-3 από την Αφρική, 1-2-3 από τη Βόρεια Αμερική, από τη Νότια Αμερική, από εδώ, από εκεί και σου λένε ότι είμαστε κι άλλες θρησκείες. Με τι λαχτάρα όμως καθόμαστε και κουβεντιάζουμε όταν νιώσουν ότι ο παπάς είναι για όλους, δεν είναι του ενός. Ο παπάς είναι πραγματικά για όλους. Εκεί αφήνονται, συζητάμε, χαμογελάμε, αγκαλιαζόμαστε, φωτογραφιζόμαστε και φεύγουνε. Και φεύγουνε με μια αίσθηση ότι εκεί που πήγαμε δεν μας πολέμησαν. Εκεί που πήγαμε αυτοί δεν νιώθουν ότι αυτοί είναι οι σπουδαίοι και εμείς είμαστε για πέταμα. Ποιος είναι για πέταμα όμορφε πάνω στη γη? Ποιος μπορεί να είναι για πέταμα όταν έχει ψυχή και καρδιά την οποία την αγαπάει ο Θεός? Ας αφήσουμε όλες αυτές τις βλακίες που κυκλοφορούν ότι για όλα αυτά είναι οι ξένοι, λέει. Ναι, λες και εμείς δεν φταίμε γιατί καταστρέψαμε τις κοινωνίες μας και τις χώρες μας και τις πατρίδες μας. Όχι, κάποιοι ξένοι φταίνε απ' έξω. Ναι. Πόσο συχνά τα ακούμε αυτό, Παπαχρήστο μου, πραγματικά, και με πληγώνει αυτό. Με πληγώνει εμένα ως άνθρωπο αυτό το πράγμα, να ακούω φταίνε οι ξένοι. Τι σημαίνει αυτό? Ποιοι είναι οι ξένοι? Όλοι οι άνθρωποι είμαστε του ίδιου Θεού, έτσι? Εμείς δεν προσέχουμε την πατρίδα μας, εμείς δεν νοιαζόμαστε για την θρησκεία μας, εμείς δεν νοιαζόμαστε για την κοινωνία μας, εμείς δεν νοιαζόμαστε για το διπλάνο μας, αλλά όλα τα κακά τα κάνουν οι ξένοι. Ξέρεις, Ελπίδα μου, επειδή δεν ξέρω πόσο χρόνο, δεν τον μέτρησα σήμερα τον χρόνο, ο Νίκος είναι και φοβερός μουσικός, οπότε σου κρατάω μια έκπληξη. Αλήθεια? Μία από τις επόμενες φορές θα τραγουδήσουμε μαζί. Θα έχει τη μουσική εδώ και θα τον ακούσετε να τραγουδάει. Τι ωραίο! Ένα παράδειγμα, κάτι που σημαίνει. Κάποια στιγμή όταν είχε γεννήσει το κύμα προσφύγων, το οποίο ερχόταν κυρίως τώρα στη Θεσσαλονίκη, στο Χαριαματά, μαζί της θέλω να πάμε να τραγουδήσουμε. Πήγαμε λοιπόν εκεί, συγγνώμη, και ήταν, έχασα μια εμπειρία πραγματικά, θα έλεγα, θεϊκή θα μπορούσα να χαρακτηρίσω. Μου είχαν την προηγούμενη, το προηγούμενο βράδυ ακριβώς, είχαν διαπληκτιστεί κάποιοι Σύριοι, κάποιους Αφγανούς. Για πολλούς λόγους, πιθανολογώ και για την θρησκεία τους. Όταν λοιπόν ανέβηκα πάνω στη σκηνή και από κάτω ήταν όλοι μαζί και ξεκίνησα να τραγουδάω, μαζί με το συγκρότημά μου να είτε, αυτοί οι οποίοι μάλλον το προηγούμενο βράδυ, ήταν αρκετά αυτό το έχω δει, και πάνω στο αποδείξω, το έχω το βίντεο δηλαδή,
ήταν αγκαλιά και τραγουδούσαν. Και σκέφτομαι το εξής. Για ποιο λόγο, δηλαδή, για ποιο λόγο, τι έχεις να μοιράσεις. Τι έχεις να μοιράσεις. Βέβαια, η μουσική από την αλήθεια αγγίζει και κάποια σημεία της ψυχής, το ξέρουν όλοι. Εσύ είμαι σίγουρο ότι το γνωρίζετε. Ο Χρήστος σίγουρα το ξέρει ότι τραγουδάει. Είχε πάρα πολύ ωραία φωνή, μάλιστα να πω. Αλήθεια. Το τραγουδίσει τον Δέντα. Αυτό δεν το ξέρα. Αυτό δεν το ξέρα. Ακόμη ένα πράγμα που μαθαίνει. Είχε σε μια ροκ σκηνή, να σας πω, που κάτω sold out, δηλαδή όλο το γεμάτι. Αυτό που έκανε, νομίζω ότι η απήχηση που είχε εκεί, τους διακηρύγματα να κάνει στο ραδιόφωνο, όλη αγκαλιά. Όλη μια αγκαλιά. Λοιπόν, θα περιμένουμε κάποια από τις επόμενες φορές τότε, με ανυποπονσία κιόλας περιμένουμε, να μας τραγουδήσετε και να ακούσουμε και τον Πάπα Χρήστο μας. Και στην Κύπρο θα έρθω. Θα με εφαρμίσει το πρόγραμμα αυτό και με, άμα επιτρέπετε να δώσω και τους χαιρετισμούς στους υπεύθυνους του προγράμματος και να τους πω ότι πόσο πολύ, πόσο πολύ χαρά συνεργάζομαι με την Κύπρο ήδη, στην Παναγιώτα, στην Ελπίδα, στο Σωτήρι, στο Λοΐζο. Σας περιμένουμε με μεγάλη μας χαρά. Πραγματικά, ο Παπαχρήστος το ξέρει, τα λέμε κιόλας και το θέλω τόσο πολύ να τον πάρω μια αγκαλιά. Θέλω τόσο πολύ να τον δω και από κοντά. Τον αγαπάω πάρα πολύ, τον γνωρίζει. Και βεβαίως τον περιμένουμε και σας περιμένουμε με μεγάλη μας χαρά στην Κύπρο μας. Αγάπη λοιπόν όλοι μεταξύ μας. Αγάπη όλοι μεταξύ μας. Κανέναν δεν είναι εχθρός. Κανένας δεν είναι απέναντι. Και έλεγε κάποιος, αν έχουμε να χωρίσουμε, λέει, τον ήλιο ή τη βροχή, μα ούτε ο ήλιος τελειώνει ποτέ, ούτε η βροχή τελειώνει. Άρα φτάνει για όλους. Ας αφήσουμε λοιπόν τους διαχωρισμούς και ας αγκαλιαστούμε όλοι μαζί, όλοι. Με τι ωραίο μήνυμα κλείνουμε σήμερα, με τι ωραίο μήνυμα. Αυτό ακριβώς, αυτό θέλω. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Να είστε καλά. Φιλούθια! Φιλούθια! Φιλούθια και αγνώς! Φιλούθια και από εμάς! Φιλούθια και προς! Να είστε καλά! Γεια σας! Να είστε καλά! Τι ωραία! Τι ωραίοι άνθρωποι πραγματικά! Φαντάζομαι και εσείς από το σπίτι έχετε νιώσει αυτή την αγάπη τώρα. Εγώ πάντως την έχω νιώσει, έστω και από μακριά, αυτή την αγάπη που μας στέλνουν. Αυτό το σύννεφο αγάπης έτσι από πάνω μας. Λοιπόν, να είναι καλά, τους περιμένουμε εννοείται στην Κύπρο. Εμείς συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Σήμερα είναι Παρασκευή.